Καλημέρα κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων στις 11 από τους 105 και 5 στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη. Στη μία το μεσημέρι οδηγείται τελικά στην Ευελπίδα ο βουλευτής Χρυσής Αυγής Χρήστος Παπάς, ενώ προφυλακιστές εκρήθηκαν τα ξημερώματα από ανακριτή και εισαγγελέα ο Νίκος Μιχαλολιάκος, αλλά και ο επικεφαλής της τοπικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια Γιώργος Πατέλης. Ο γραμματέας της Χρυσής Αυγής κρίθηκε απόλυτος αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης και ήταν ενήμερος για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Η μεταγωγή στις φυλακές Κορυδάλλου των Μιχαλολιάκου Πατέλη και Λαγού θα γίνει το απόγευμα. Ήρθε μόνη της πριν από λίγο στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, περιφερειακός τέλεχος της Χρυσής Αυγής, εναντίον της οποίας εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης. Προφυλακιστέ μετά την απολογία της στον ανακριτή κρίθηκε η ανθύπαστη νόμος της ασφάλειας Πειραιά που εμπλέκεται στην υπόθεση. Συνελήφθη η Θέμης Σκορδέλη από το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, που κατηγορείται για συνεργασία με το διοικητή του αστυνομικού τμήματος του Αγίου Παντελεήμονα που συνεργαζόταν με τη Χρυσή Αυγή. Ευνηδιασμός, αμηχανία, εκνευρισμός και δυσαρέσκεια στον πολιτικό κόσμο από τη μη προφυλάξη των Ηλία Κασιδιάρη, Νίκου Μίχου και Ηλία Παναγιώταρου, που αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Υπάρχουν φόβοι να μην μείνει μετέωρη προσπάθεια αντιμετώπισης του νεοναζισμού από την ευνίδια σπουδή και την προχειρότητα του Μαξίμου μετά την πολύχρονη αδράνεια και την ανοχή της Χρυσής Αυγής. Στη Χρυσή Αυγή, την αναγκαιότητα να φτάσουν στη Βουλή όλοι οι φάκελοι της εγκληματικής δράσης της Χρυσής Αυγής και να αρθεί η βουλευτική ασυλία των εμπλεκομένων, ζητά μέσω του κόκκινου ο συνταγματολόγος Γιώργος Κατρούγκαλος. Ευνηδιασμένος και αμήχανος ο Πρωθυπουργός από τη μη προφυλάξη βουλευτών της Χρυσής Αυγής, όπως παραδέχθηκε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Αντώνης Σαμαράς διαβεβαίωνε από τη Νέα Υόρκη ότι η ηγεσία της Χρυσής Αυγής είναι στη φυλακή, όταν η απόφαση ανακριτή και η εισαγγελέα τους άφηνε ελεύθερους. Με καθυστέρηση δήλωσε ότι οι ακραίοι της Χρυσής Αυγής είναι υπόλογοι και υπόδικοι. Επιμένει ο Αντώνης Σαμαράς στα περί ακραίας αντιπολίτευσης, ενώ συνεργάτες του όπως ο Φαΐλος Κρανιδιώτης και ο Χρύσανθος Λαζαρίδης επανέρχονται με τη θεωρία των δύο άκρων, ζητώντας να παταχθεί η πολιτική βία και κατά της Χρυσής Αυγής και κατά της άκρας αριστεράς. Ψυχραιμία συνιστούν στην Κουμουνδούρου. Έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στους θεσμούς. Η Χρυσή Αυγή δεν είναι μόνο φασιστικό κόμμα, αλλά εγκληματική οργάνωση με δράση από το 1987. Αυτό δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο Αλέξης Τσίπρας, επισημένοντας την αναγκαιότητα της ιδεολογικής και ηθικής μάχης κατά του μορφώματος. Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι εξισώνοντας από τη Νέα Υόρκη τη Χρυσή Αυγή με την αριστερά, υπονομεύει την προσπάθεια πάταξής της. Ο δικαστικός αγώνας δεν αρκεί. Χρειάζεται κυρίως πολιτικός αγώνας για την αντιμετώπιση του νεοναζισμού, επισημαίνει στο κόκκινο ο Δημήτρης Παπαδημούλης. Ευνηδιασμός και δυσαρέσκεια στην Ιπποκράτους, η οποία καταλογίζει στο Μέγαρο Μαξίμου υπερβολική εφορία και πανηγυρικό κλίμα στους χειρισμούς της υπόθεσης, με ορατό το ενδεχόμενο επικοινωνιακού φιάσκου. Πάντως, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, κρατώντας τις ισορροπίες, εκτίμησε ότι δεν υπάρχει καμία ολοκληρωμένη δικαστική κρίση και ότι η υπόθεση τώρα μόλις αρχίζει να ερευνάται. Το απόγευμα στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής συζητούνται 4 αντιρατσιστικά νομοσχέδια. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στις απολύσεις και τη διαθεσιμότητα διοργανώνουν σε μία ώρα στην πλατεία Κάνιγκος οι σύλλογοι υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Την ίδια ώρα συλλαλητήριο από φοιτητικούς συλλόγους και διοικητικούς υπαλλήλους στα προπήλαια. Το κόκκινο στον κόσμο. Ψήφο εμπιστοσύνης έλαβε χθες η κυβέρνηση Λέτα στην Ιταλία. Παρά τη στροφή 180 μοιρών που πραγματοποίησε την τελευταία στιγμή ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη, ψηφίζοντας και ο ίδιος υπέρ του Ιταλού Πρωθυπουργού, αναπόφευκτη πλέον μοιάζει η διάσπαση της Ιταλικής κέντρο-δεξιάς. Παραμένει το αδιέξοδο για τον προϋπολογισμό στις ΗΠΑ. Συμφωνώντας ότι διαφωνούν, Δημοκράτες και Ρεπουμπλικάνοι αποχώρησαν τα ξημερώματα από το Λευκό Οίκο, όπου νωρίτερα πραγματοποιήθηκε παρουσία του Μπάρακ Ομπάμα, η πρώτη συνάντηση κορυφής μεταξύ των κοινοβουλευτικών ηγεσιών των δύο κομμάτων. Αθλητικές ειδήσεις. Θρίαμβος του Ολυμπιακού στις Βρυξέλλες επικράτησε της Άντερλεχτ με σκορ 0-3 για τη δεύτερη αγωνιστική του Champions League.